έρθει σαν μια Κυριακή που δεν χωράει τη φρικτή μου τη σιωπή να με ξυπνήσει με ένα θάνατο φιλί. Νύχτα φωτεινή και πάλι θα σε κρύψουν, τρέμει σαν παιδί μήπως ανακαλύψουν. Βάζεις τη στολή να μη σ' αγγίξουνε τα πώς και τα γιατί. Άνθρωπος κι εγώ κι απόψε θα φωνάξω. Άνθρωπος κι εγώ βαρέθηκα θα αλλάξω. Άνθρωπος κι εσύ που έχεις τα χέρια τη δική μου τη ζωή. Και πριν προλάβω να σου πω πως αγαπώ με σκοτώνεις μα είμαι άνθρωπος κι εγώ. Καθρέφτη θα φοβάμαι να με δω μη με φωνάξω ψεύτη. Τα σημάδια θα ρωτώ αν έκανα όλα αυτά που είχα στο μυαλό. Ερμηνευτικά, αλλά πόσο μεγάλη σημασία έχει ένας δημιουργός, ένας συνθέτης να γνωρίζει τον άνθρωπο πολύ καλά για να του γράφει κάποια κομμάτια. Ειδικά όταν είναι ένας τόσο καλός άνθρωπος. Όπως είναι η Ευρυδίκη μας. Μισό λεπτό. Τι πάει το τηλέφωνο ή το κάνει εδώ. Έχουμε μία γραμμή στον αέρα. Ναι, παρακαλώ. Αλλό. Καλησπέρα σας. Τσάω Αντένα. Τσάω. Με συγχωρείτε, από πού μας τηλεφωνείτε? Από την Κύπρο. Από την Κύπρο? Ναι. Η φωνή αυτή κάτι μου λέει, δεν το πιστεύω. Συγγνώμη. Βαλικά. Λέγομαι Ρούλα Κορομιλά. Δεν σας γνωρίζω. Ρούλα. Γεια σας. Δεν σας ξέρω, αλλά μήπως η φωνή κάτι λέει. Κάτι λέει η φωνή, ναι, και δεν το πιστεύω. Είναι ο πατέρας μου. Είναι ο πατέρας μου. Γεια σου, παπά. Γεια σου, Ευρυδίκη μου. Να μιλήσετε με την κόρη σας τότε και όχι με μένα και τον γαμπρό σας. Ναι, Ευρυδίκη μου. Ναι, παπά. Ναι. Τώρα με συγκινήσω. Τώρα η Ευρυδίκη κλαίει όμως. Έχει δακρύσει, έχει συγκινηθεί. Λοιπόν, θέλω και εγώ να κάνω μερικές ευχές. Ναι. Για σένα. Μαζί με την μητέρα σου. Θέλουμε, Ευρυδίκη, να ευχηθούμε ό,τι καλό για την καλλιτεχνική σου ανέλυξη και την προσωπική σου επιτυχία. Και ειδικά φέτος, που για δεύτερη φορά θα μας εκπροσωπήσεις στο διαγωνισμό της Eurovision, ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και να τιμήσεις το ελληνικό τραγούδι. Αλλά πάνω απ' όλα, Ευρυδίκη μου, σαν Έλληνας της Κύπρου, εκφράζω την ευχή και τον πόθο να μας αξιώσει ο Θεός να νιώσουμε όλη τη μεγάλη χαρά όσο το δυνατό πιο σύντομα να σε δούμε να τραγουδάς στην ελεύθερη Κερίνια μας, στη Λάδιθο, τη Μόρφη, την Απόφοση. Μπροστά
αυτούς που με τη μία στεριζωμένους από τα μέρη τους ζουν με την αγωνία της επιστροφής και όλοι αυτοί οι μεγάλοι δήθεν προστάτες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να πάψουνε να μας αδικούν, Ευρυδίκη μου. Βέβαια. Γιατί είμαστε άνθρωποι κι εμείς. Ακριβώς. Ακριβώς. Θέλουμε ειλικρινά να σας ευχαριστήσουμε γιατί μας ευαισθητοποιήσατε για άλλη μια φορά. Η κόρη σας είναι καταπληκτική όπως και ο γαμπρός σας και είμαι σίγουρη ότι θα ξεχωρίσει. Ευχαριστώ. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για την Κύπρο μας. Γεια σας. Σας αγαπούμε πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ελάτε κοντά μου παιδιά εδώ να αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Και ξέρω ότι η Ευρυδίκη δεν ήξερε ότι θα τηλεφωνηθούμε με τον πατέρα της, ούτε και ο Γιώργος. Αλλά ήταν από τις πιο ωραίες στιγμές. Πιο... Πολύ όμορφη στιγμή, πολύ συγκινητική. Κάτι που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, αυτό είναι σίγουρο. Εμείς σας ευχόμαστε να πετύχετε και το ξέρουμε ότι θα πετύχετε, ότι θα ξεχωρίσετε και όλες αυτές οι ευχές που είπε ο πατέρας σου να πραγματοποιηθούν πολύ σύντομα. Να παίξουμε τώρα λίγο και να, να δούμε.